Πάλι ξημέρωσε να πάρει. Πάλι για δουλειά πρέπει να πάμε. Πού είναι το πετρέλαιο? Γκαφατζή, εσύ κοιμήθηκες μαζί μου. Εντάξει, τι έγινε εσύ, πώς άλλαξες έτσι χρώμα μαλλιά? Μπα. Το φορτηγό για... Τι έγινε εδώ? Α, μα... Λαγός. Τι έγινε? Γεια. Λαγός, σας την έπεσε. Λαγέ. Τι χάλια είναι αυτά πάλι πεσένα, ρε. Ρε, και δεν είναι ότι μας έφαγες. Αντί να σε κυνηγάμε εμείς, μας κυνηγάς εσύ. Τι λαγός εσύ, ρε. Μεταλλαγμένος. Ένα κατσίκι εκεί, γιατί είναι έξω? Ένα κατσίκι είναι έξω. Α, άστο σε μένα. Όχι, ρε, μην το σκοτώσεις. Δεν το σκοτώνω, ρε. Θα το πάρω εγώ. Θα το πάρω εγώ, είπα. Όχι, αλλά το βάλουμε εδώ μέσα μαζί με τα άλλα. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο Run Simulator εδώ. Μαζί με τον Τερόλογο που βλέπετε μπροστά σας. Και τον Καφάτζη, εδώ θα το βάλεις. Εδώ που είναι και τα άλλα. Εδώ που είναι και τα άλλα. Τι δεν καταλαβαίνεις? Όταν λέω εδώ που είναι και τα άλλα θα τα πάρεις. Θα τα φέρεις. Γεια σου φιλαράκι, ωραίο 8 Minecraft. Το ξέρω, ευχαριστώ. Ζωδάνεψε με το σαν καλό παιδί που είσαι. Μπράβο. Κοίτα καλό πιασμό που τον κάνει. Να το έσκασε από εδώ μέσα αυτό. Λοιπόν, ξέρετε κάτι? Τόσο καιρό εδώ πέρα είμαστε, έχουμε χτίσει πράγματα, έχουμε φτιάξει. Δεν έχουμε σπίτι, ρε, εσύ, κοιμόμαστε στις σκηνές. Εσύ και ο Καφαντζής, εγώ κοιμάμαι στο κρεβάτι. Καλά, λες, εσύ έχεις περισσότερο μυαλό. Συμφωνείτε για σπίτια? Ναι. Ή να κάνουμε τίποτα άλλο? Σπίτια. Σπίτια, ναι, κοιμόμαστε έξω μέσα στην υγρασία εδώ πέρα. Έχω και τον Καφαντζή. Κάτσε λίγο να βάλω το ζωνοφάν εδώ. Έχω και τον Καφαντζή εδώ πέρα να με κλωτσάει. Έλα, Καφαντζή, πάμε, ρε, να φορτώσουμε. Εγώ να πάρω το φορτηγό. Όχι, ρε, έλα με το ένα θα πάμε, έλα. Σύντερα λογικά θα φτάσουν, έτσι, θα δούμε. Να οδηγήσω εγώ σήμερα. Ρε, άσε να πάω εγώ να πάμε. Στα σίγουρα. Αν μου λέει, εγώ θα πάω πιο καλά. Κάνε κάτι με το μικρόφωνο σου. Θα μας κουφάνεις. Κάτι έχουν πάθει τα ζώα εδώ πέρα. Βλέπω ψόφια ζώα στο ranch. Εγώ τα σκότωσα. Φωνιά, είπα και εγώ, έχουμε κανέναν ιό καινούριο. Ο ιός τον Καφαντζή θα τον ονομάσω εγώ. Φούλαρε, Καφαντζή, δώσε. Λοιπόν, πάμε να φορτώσουμε τσιμέντο, θα χρειαστούμε αρκετό. Για να κάνουμε τρία σπίτια, έτσι, εγώ θέλω ησυχία. Εσείς για να μην μαλώνετε χώρια, καλύτερα. Καλά, ποιος είπε ότι θα χρησιμοποιήσουν τα άλλα δύο? Πάμε να φορτώσουμε λοιπόν. Τι κάνει, ρε, παιδιά, τι κάνει, ρε. Τι κάνεις, ρε. Κατέβα από τα μάξι, ρε. Κατέβα από τα μάξι, ρε. Ανέβηκε στα μάξι πάνω, ρε, και το τίναξες, ρε. Δεν σε θέλει τα μάξι, τσινάει. Τι του έχεις κάνει? Πολλά. Τι του έχει κάνει τα μάτια? Τώρα από το που μπήκε μέσα, άρχισε να χοροπηδάει, ρε. Τι του έχει κάνει τα μάτια, ρε. Αν έχετε προσέξει, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα από χρήματα, είχα κάνει 14 χιλιάρικα. Όλα ήταν από λίγα λαχανικά και τυριά. Λοιπόν, κάτσε εδώ για να φορτώσουμε και τα υπόλοιπα μέταλλα. Σίγουρα θα χρειαστούμε κι άλλα. Έχω δουλέψει λίγο εκτός εδώ με τα παιδιά. Τα βάλω όλα, ρε, πάνω.
θα το κάνεις εκεί να μου εγκαφατζήσεις. Εγώ θα το κάνω πέρα στους στάβλους ή προς τα χωράφια, τέρμα πίσω. Έρχομαι εκεί να σου ρίξω πράγμα. Κάπου θυμάμαι είχα κόψει πλάνες. Μέταλλο θες 45, σου έβαλα. Τώρα τσιμέντο. Θέλεις πράγμα εδώ. Στο γεμίσω. Ποιον λαγό, πες μου τώρα, ποιον λαγό έχεις δει να χτίζει? Είναι σπάνιο είδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να με σκοτώνετε. Πρέπει να με προσκυνάτε. Καλά, καλά. Έχεις να γίνεις ένα στιφάδος στο τέλος του επεισοδίου. Τα χεράκια μου, θα σε γλάρω. Όλα θα χτίσω εδώ πέρα. Εγώ λέω εδώ μέσα να το κάνω το σπίτι. Θα το ρίξω εγώ εδώ. Θα το κάνω. Κοντά στο δάσος. Στις αγελάδες δίπλα. Λοιπόν, μέταλλο θέλουμε 30. Ωραία, εγώ τώρα τι θέλω εδώ πέρα μόνο. 28 ξύλα. Εγώ 35. Λοιπόν, ο καφαντζής διάλεξε που θα κάνει το σπίτι του. Δεν ξέρω τι κάνω. Οπα, έτοιμο. Εδώ το σπιτάκι έτοιμο. Αυτό το σπίτι διάλεξα εγώ να κάνω. Να δούμε και μέσα. Λοιπόν, δεξιά πόρτα έχουμε κρεβατοκάμαρα με γραφείο. Κάμε να σε βγει ασφάλεια. Εδώ έχουμε σαλόνι, ωραίο. Κουζίνα. Α, μοντέρνο σπίτι, ρε. Άλλο σαλόνι εδώ πέρα. Αυτό τι είναι, playing. Πώς το λένε, playroom ή σαλόνι. Εδώ είναι κουζίνα, ωραίο. Εδώ έχουμε αποθηκευτικό χώρο για κρέατα και τυριά. Βλέπω πολύ στενά εδώ πέρα, τέλος πάντων. Πάλι κατά. Πάλι καλά, που κάτω δεν μου είσαι ακόμα νεύρα. Η κουζίνα έχει και μάτι εδώ πέρα, να κάνει και φαγητό. Ωραία, μπορώ να το μαγειρεύω εδώ. Α, ωραία ρε, μπορούμε να κάνουμε και πράγματα εδώ, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Why not. Ωπ και φώτα. Εγώ έχω αποθήκη για κρέατα και τέτοιο. Έχω κι εγώ. Α, εδώ είναι. Ναι. Πολύ ωραίο. Ω, και πίνακες με άλογα. Εγώ έχουμε εδώ. Κάτσε, κατεβάσω εγώ τα ξύλα τώρα εδώ πέρα λίγο. Ωραία, τα κατέβασα. Τώρα αν χρειαστεί κανένα μικρό γκαράζ εδώ, κανένα μικρό αποθηκάκι που να το κάνω εδώ δίπλα. Για να έρθω να δω και το δικό σου.
Έχεις και το παλιό πηγάδι δίπλα. Έχεις και το παλιό πηγάδι δίπλα. Κλείσε ρε τη μουσική ρε. Φάμε κανένα copyright. Τι κάνεις? Κλείσε μουσική ρε. Φάμε κανένα copyright. Απ' το σπίτι σου βρε. Τηλεόραση βρε, ξύπνα βρε. Ξύπνα βρε, κοιμάσαι βρε. Εγώ έχω κλείσει τη μουσική. Δεν πειράζει, δεν ακούγεται από το δικό μου που έχω αφήσει τηλεόραση ανοιχτά. Μα κλειστή ήταν η τηλεόραση. Πω πω, κοίτα λέω και την πόρτα σου. Ωραίο εδώ για... Καλό. Έχεις και τζάκι. Καλοκαιριά την κανάνα. Καλοκαιριά την κανάνα. Εσύ και φώτα να ανάβω. Ωραίο. Ωραίο και αυτό το σπιτάκι. Εδώ είναι η κουζίνα σου. Α, έχεις πάγκο καλό, εσύ μεγάλο ρε. Ναι, μένα, μην πεις εδώ. Μένα είναι πιο μοντέρνο. Απ' και πίσω πόρτα. Τι κάνεις εδώ ρε. Α, έχεις ωραίο πράγμα εδώ. Το βλέπεις σαν πουλάκι. Α, εσύ είσαι πιο καλά εδώ ρε. Βλέπεις το βουλάκι. Αυτό είναι πιο καλό σπίτι. Το ξέρω, αφού όταν πήγα να διαλέξεις σπίτι. Εδώ μπορείς να κάνεις τώρα ένα αποθηκά και να τα επεκτείνεις άμα θες. Εντάξει, τείχο δεν μπορείς να γκρεμίσεις, δυστυχώς πάει όλο το σπίτι, αλλά... Ναι, κοίτα και το βγω. Εντάξει, φέρα το πατήσω. Άμα δεν κάνεις την άκρη, θα το πατήσω. Ωραία. Κάνεις την άκρη να βγω. Ωραίο. Έχεις και μπιλιάρδο εδώ πέρα, μια χαρά είσαι. Έχεις με μία δόση. Κρεβάτι από εδώ, κρεβάτι από εκεί. Εδώ τα σόβρακά σου τι γεστέγνωμα είναι. Εδώ στον καλόγερο, τι είναι αυτά. Μπιτζάμα σου είναι. Ωραία. Τώρα ο καφατζής που είναι. Καφατζή, πού θα κάνεις το σπίτι σου ρε. Ποια που να ρε, ποια που να βρε. Κάγκουρα. Πάνω και το δικό σου. Το γεμίσουμε. Πάρ' το με τη σειρά. Ξεκινήσουμε από κάτω, από τον πέτα. Όχι από τα ξύλα. Και φτιάχνει και ο καφάτζης, θέλει και φίλοι και το σπιτάκι του. Τώρα να δω εγώ μπορώ να κάνω κάτι εδώ πέρα. Θα ήθελα.
Και εδώ θέλουμε τα ίδια. Εδώ παίρνει αυτό. Το βάλουμε γυαλί και αυτό. Μήπως να βάζω και τα άλλα, μάλλον και τα άλλα έτσι θα τα βάλουμε γυαλί. Πιο όμορφα. Όπως και να έχει, ετοιμάζω εδώ το χώρο μου. Πάμε να κοιμηθούμε, να ξεκουραστούμε. Ωραία, ξημέρωσε. Ωραία για δουλειά και πάλι. Κοιμήθηκα και με την πόρτα ανοιχτή, δεν μπήκα να συγκαφατίσαμε, νοικοκυρέψει εδώ. Ξύλα τέλος. Έρχομαι για εφοδιασμό. Α, να πάρω την ταλίκα όπως είναι δηλαδή μου λες. Περίμενε, χτίζω κι εγώ. Καλά, παίρνω να κάνω τη δουλειά μου. Δεν άφηνες εκεί πέρα, τα πήρες όλα. Πάρε πόσα χρειάζεσαι άνθρωπε μου. Βόλτες θα τα κάνουμε. Και αμέσως αρχίζει να δείχνει. Μέλισσες έχουμε ρε παιδιά. Καμία. Δεν έχουμε βρει. Ή δεν ψάξαμε. Και τα δύο. Μέσα στο σπίτι μπορούμε να χτίσουμε πράγματα σωστά. Ναι. Εντάξει, από ξύλο εγώ τελείωσα. Δεν νομίζω να χρειαστώ κάτι άλλο εδώ. Ωραία, θέλω να πάω να κάνω και εγώ τι θέλω. Όλη την ταλίκα είναι δική σου. Ετοιμαστείτε γιατί θα βγούμε εδώ στην παραγωγή. Έχουμε εδώ νεκρά ζώα, βλέπω. Όχι ρε, μην μου πεις ότι έχουμε και μωρά. Όχι ρε, έχουμε πολλά ρε. Χαμός γίνεται εδώ. Θα πεθάνουνε πολλά εδώ, εντάξει. Έχουμε τρία γουρούνια νεκρά, πόσα μικρά θα πεθάνουν. Έχουμε και μικρά μωρά. Α, πεθάναν και τα μωρά, εντάξει.
Όλα τα κουνιούνται αυτά. Άντε, ετοιμαστείτε να πιάσουμε δουλειά μετά, θα γίνει χαμός. Σε λίγο. Έλα, τελειώσω εγώ την αποθήκη που θέλω. Τέλειον, έλα. Τέλειον, εγώ πάω να πάρω μέταλλα. Και θα πιάσουμε δουλειά εδώ πέρα. Λάμπες, ο καναφός. Πιστεύω είναι καλά αποφωτισμό εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι έχεις βάλει. Έχεις βάλει και πινακίδα εδώ, ωραία. Τικέι. Λοιπόν, άσε το τικέι και τι καίγεται και ποιος καίγεται. Εγώ, το σπίτι λέω, σου. Εγώ λέω σε αυτό εδώ το σημείο να αφήσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Τι λέτε? Δεν βάζω το αμάξι την καρότσα. Αυτό εδώ γιατί δεν κουνιέται. Κάνε την άκρη να βγω, ρε. Θα το μάξι από το σπίτι. Πού πας? Να πατήσω. Σκανδάλι. Σε πρόλαβα. Να είστε καλά μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Γεια σας.